κατά λίγο το δικό μου, κατά και το δικό μου. Η παρουσία του μέσα στην θεία ηλικία ήταν
μια παρουσία των Εσχάτων μέσα στην ιστορία. Βρίσκομαι όμως σήμερα εδώ και μια άλλη ιδιότητα, πολύ σημαντική, του Μητροπολίτη Θεότητας, καθώς όσους αγαπεί ο Ευγελίου, ο Κρύβος, ένας Άγιος που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη ζωή του Μαρτυριστού, πλέον Ιερά του Θεού, η Γυναικτήρια της Μονής, την οποία διακονεί ένας ανάδελφος, σπουδαίος αδελφός και προηγούμενος του πατέρα Μητάριος, που ιδιαίτερα τον αγαπώ, και αξιοποιήκαμε πολλές φορές να συμπληρήσουμε την Ιερά Μονή των Αγίων Θεοδόρων στη Ζάρνηση, τεχνικής πανεπιστημίου και δημιουργία. Αποτελεί λοιπόν σημείο αναφοράς και συνδέσμου, γι' αυτό καταφέρει και μεταφέρει τις ηλικίες της Εκκλησίας της Θεότητος. Άλλωστε, συναποτελούν όλοι μαζί μία ηλικία και πνευματική, η κοινή αναφορά του Μαρκαλιού που θα προσωπούμαστε ο Ιερόνιμο, αλλά και με σύνδεσμο τους Αγίους της Εκκλησίας μας, τους τοπικούς Αγίους, της Βιωτίας, της Θεότητας, όλες τις καλές Ελλάδες. Έχουμε η ευχή του και η ευκαιρία του. Η τοπική Εκκλησία Μητροπόλεως λοιπόν της Λεβαδίας Γαβρίλους, αλλά και την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αγωνίας για την Μητρόπολη του Γαβρίλου, η ευκαιρία του και το πέρασμά του να σφραγίζει το δικό μας κοινωνικό. Ευκαιρία του. Η ευχή του και η προσοχή του οπτική που βρίσκεται να μας σκεπάζει και να μας κατευθύνει όλους. Αιωνία του Θα μου επιτρέψετε να δευτερολογήσω, έπρεπε να πω πρώτα κάτι σημαντικό, αλλά η συγκίνηση από την ώρα με επηρέασε. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Κ. Βαρθολομαίος ανέθεσε στην λαϊστότητά μου να μεταφέρω στο πλήρωμα της τοπικής Εκκλησίας και σε όλους που είχαν ένα πνευματικό σύνδεσμο μαζί με τον Πολύτερο Διέροχο, την αγάπη του και τις συλληπιτήριες ευχές του. Και έρχεται ο Παναγιώτατος, ο Κύριος να αναπάρει την εκλεκτή ψυχή του Αηδήμου Ιερά του και συμπατριώτη μας στον χώρο της αγάπης του και να δώσει ενίσχυση και παρηγορία σε όλα τα πνευματικά πλήρια, κληρικούς και λαϊκούς και σε όλους που συνδέθηκαν μαζί του. Το δεύτερο που θα ήθελα να τονίσω και να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά είναι ότι η παρουσία των Αγίων Αδελφών και των Πατέρων μας στηρίζει και στηρίζει, πιστεύω, και όλα τα πνευματικά πτέρυγα με πρώτο τον διάδοχο του Πατέρα Μητάριου στο Μοναστήρι. Είχαμε την ευλογία και το προνόμιο τόσο Άγιος Αργυρίδος όσο και Άγιος Ρωγών και τα πνεύματά μου να συνδιακονίσουμε με τον Αηδήμο Γέροντα στην τοπική μας Εκκλησία την Καταβιωτία, κάτω από την ευλογία και την έμπνευση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας σήμερα και τότε πολύ σεβάσου του Αρχικού μας Πατέρα. Και το τρίτο, ότι ο Σεβασμιότος Άγιος Ιερατίου πορεύεται στην αιωνιότητα. Αυτή που πίστεψε, σε αυτή που αφαιρώθηκε, αυτή που διηγόνησε, αυτή που κήρυξε και ομολόγησε και αυτή που έζησε μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας με πάθος, με αγάπη και με ειλικρίνεια και προπαντός εκείνη την ξεχωριστή παλαιότητα και ευλογία. Θα έχω μόνη την ευχή μαζί. Και πόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Θεό Θεός ελέησον και σώσον ημάς.